Στα μαθήματα της βιολογίας, των μαθηματικών και της ιστορίας γενικής παιδείας διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των πανελληνίων εξετάσεων. Αρκετά δύσκολα και όχι αναμενόμενα χαρακτήρισαν τα θέματα της βιολογίας και των μαθηματικών οι υποψήφοι, που απαιτούσαν, όπως δήλωσαν, πολύ καλές γνώσεις. Εγώ έδινα βιολογία γενικής παιδείας. Τα θέματα ήταν και δύσκολα, αλλά μπορούσαν να σε μπερδέψουν και πολύ εύκολα. Και έπρεπε να γράψει πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, εμένα και πολλά άτομα που το συζητήσαμε μας πήρε 9 σελίδες. Ήταν για καλά διαβασμένος δηλαδή. Ναι, ήταν για καλά διαβασμένος και ήταν πολύ. Μπορούσαν να σε μπερδέψουν πολύ εύκολα. Αναστάτωση, ωστόσο, προκλήθηκε στους υποψηφίους που διαγωνίζονταν στα μαθηματικά εξαιτίας ενός λάθους στην ορολογία των θεμάτων, που είχε ως αποτέλεσμα να περιμένουν ακόμη και 40 με 50 λεπτά για να τους δοθούν εκ νέου τα διορθωμένα θέματα, που νωρίτερα οι καθηγητές τους υποχρέωσαν να επιστρέψουν πίσω πριν αρχίσει η διαδικασία της εξέτασης. Ένα μικρό πρόβλημα, μια αρρυθμία δημιουργήθηκε γιατί κάποια στιγμή δώσαν τα θέματα και επειδή έλειπε μια αγγύλη, ξέρω εγώ, ένας αστερίσκος, κάτι έλειπε, τα ξαναπήραν πάλι πίσω ενώ θα μπορούσαν να δώσουν διόρθωση. Και από εκεί και πέρα ξαναδώσαν τα θέματα τα ίδια με τη διόρθωση αυτή που έπρεπε. Απλώς εδώ τοπικά, επειδή κάποια σχολεία πήγαν να πάρουν τα θέματα με τον εναλλακτικό τρόπο, καθυστέρησαν. Και με αποτέλεσμα να υπάρχουν παιδιά, τουλάχιστον αυτά που έδιναν μαθηματικά σήμερα, 45 λεπτά και 50 λεπτά να κάθονται και να περιμένουν μέσα στην αίθουσα. Ξέρετε, πράγμα το οποίο είναι βασανιστικό.